Ο Κιτρινοραμφούλης είναι ένα οικολογικό παραμύθι που έγραψε η νηπιαγωγός Παύλια συγγραφέα Σωτηρία Γεωργωτά με τη βοήθεια των παιδιών στα σχολεία που διδάσκει. Ναι, ο Κιτρινοραμφούλης είναι ένα παραμύθι οικολογικού περιεχομένου. Ένα παραμύθι που προέκυψε αβίαστα μέσα από την καθημερινή επαφή μου με τους μικρούς φίλους. Ο Κιτρινοραμφούλης αποτελεί έμπνευση από τη φαντασία των παιδιών, του νηπιαγωγείου. Οι απορίες, οι ερωτήσεις, το ενδιαφέρον τους πολλές φορές για το γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε το χαρτί με οικονομία, γιατί και ποια υλικά βάζουμε στη σακούλα της ανακύκλωσης και γιατί πρέπει να ανακυκλώνουμε, πώς καταστρέφουμε το περιβάλλον, όλα αυτά μου έκαναν έναν κύκλο που με έσπρωξαν να οδηγηθώ να φτιάξω αυτή την ιστορία του Κιτρινοραμφούλη. Ο Κιτρινοραμφούλης, ένας μοναδικός ηρωδιός με ανθρώπινη φωνή, πετάει από κλαδάκι σε κλαδάκι ζητώντας βοήθεια. Πρώτα από τους φίλους του τα παιδιά και μετά από όλους τους μεγάλους. Ο Κιτρινοραμφούλης αναρωτιέται ποιος και γιατί απειλεί το ήρεμο και αγαπημένο του δάσος. Θα καταφέρουν όλοι μαζί να ξεπεράσουν τον κίνδυνο. Ένα παραμύθι με οικολογικό μήνυμα για να μάθουν τα παιδιά γιατί όχι και οι μεγάλοι να αγαπούν, να σέβονται και να προστατεύουν το δάσος. Το παραμύθι είναι γραμμένο με μια μορφή που μπορεί να κατανοηθεί εύκολα από τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, απευθύνεται σε παιδιά δηλαδή μέχρι και τρίτη δημοτικού. Πιστεύω ότι μπορεί να περάσει το μήνυμά του, γιατί είναι γραμμένο με απλό τρόπο. Τα παιδιά μπορούν να ταυτιστούν με τον ήρωα που είναι αυτός που βοηθάει στην προστασία του περιβάλλοντος. Και έτσι τα παιδιά σιγά σιγά, φυσικά με την απόκτηση δεξιοτήτων και σε άλλες δραστηριότητες, μπορεί να τα βοηθήσει να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και να καλλιεργήσουν την νατουραλιστική του διάθεση. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει και στο Αγρίνιο στις αρχές του Μαΐου.